Καλησπέρα φίλοι και φίλες. 53η εκπομπή η σημερινή, 25η Απριλίου. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν. Κάθε Τρίτη, 7 με 8 παρά 20, πάντοτε με την χορηγία του Blue Sky, παρακολουθείτε από τους δέκτες σας την εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά. Θα κάνουμε και ιστορικές αναδρομές. Η ημερομηνία, όπως θα δείτε, το καλή. Θα αρχίσουμε όμως με αφορμή αυτά τα οποία βλέπουμε να εξελίσσονται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου και τα οποία πολύ πιθανόν, πάρα πολύ πιθανόν, να μας οδηγήσουν σε μία κλιμάκωση. Δεν είναι ευνηδία η κλιμάκωση, είναι αναμενόμενη, αλλά ουδείς δικαιολογείται να πει ότι αυτό δεν το περίμενα, ου στρατηγικών το ου κόμιν, η φικρά της, δεν είναι καλή στρατηγική να λες ότι αυτό δεν το περίμενα. Και επειδή ένα μεγάλο βάρος της ευθύνης των όσων θα δούμε να εξελίσσονται τις επόμενες εβδομάδες θα φέρει εκτός από την πολεμική μας αεροπορία και το πολεμικό μας ναυτικό, αυτή τη φορά επέλεξα την εικόνα των δύο πυραβλακάτων από την διοίκηση ταχαίων σκαφών που έχει έδρα την Αμφιάλη και είναι Κλάσιος Βόσπερ ή όπως γνωρίζουμε Κλάσιος Ρουσέν. Φίλοι και φίλες, ακούω και πραγματικά εκπλήσουμε μερικές φορές την άποψη ότι σχετικά με το δημοψήφισμα έχασε η δημοκρατία στην Τουρκία, πήρε ως νίκη του Ερντογάν και όλα τα άλλα σχετικά. Και μοιραίως μου έρχεται στο μυαλό όλα όσα προσπαθούν για σχεδόν 20 χρόνια, ίσως και παραπάνω, να μας πείσουν διάφορες πηγές, είτε έχουν συμφέρον είτε όχι, εντός και εκτός της πατρίδος μας, ότι ο μόνος δρόμος για την εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών διαφορών είναι η ένταξη της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Όπως όμως έχετε όλοι αντιληφθεί, και εγώ τουλάχιστον από τότε που αρθρογραφούσα ως διευθυντής συντάξεως στα περιοδικά Σύγχρονο Στρατό, Σύγχρονη Αεροπορία και Ναυτικό, Αμυντική Επιθεώρηση και μεταγενέστερα στρατιωτική ιστορία, στρατιωτική ισορροπία και γεωπολιτική, αλλά και στον Δούριο Ήπο, στο Άλμανακ, τονίζω και είμαι αταλάντευτος σε αυτά τα οποία έχω υποστηρίξει με την υπογραφή μου, ότι αυτό όχι μόνο δεν πρόκειται να συμβεί, αλλά αντιθέτως θα δούμε από τη μία πλευρά την Ελλάδα να φθίνει η ισχύς της και από την άλλη η τουρκική ισχύς να θάλει. Θάλω, έτσι. Να αναπτύσσεται. Να μεγαλώνει. Και αυτό γίνεται διότι από την άλλη πλευρά του Αιγαίου υπάρχει μια πολύ καλά σχεδιασμένη, συγκροτημένη στρατιωτική στρατηγική, εθνική στρατηγική. Παρεπιπτόντως, να θυμίσουμε στους ειδικούς μας τους ταγούς ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να συγγραφεί επιτέλους η πολιτική εθνικής αμήνης, η ΠΕΑ, η οποία να ορίσει τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο θέλουμε από τις ένοπλες δυνάμεις μας. Και το λέμε με πολύ καλόπιστο και με πολύ μεγάλη αγάπη, τρόπο και αγάπη. Και όλα αυτά σας τα αναφέρω διότι στο δημοψήφισμα δεν υπήρξε θέμα νίκης ή ήττας της δημοκρατίας. Η δημοκρατία στην Τουρκία δεν έχει απλά αιτηθεί. Θνίσκει. Σε λίγο θα πεθάνει. Ο Ερντογάν έκανε το δημοψήφισμα για να το κερδίσει. Εάν δεν το έκανε, δεν θα το κέρδιζε. Ή αν δεν το κέρδιζε, δεν θα το πραγματοποιούσε. Συνεπώς, μη μένουμε σε θεωρίες του ολίγων έγκυος. Η πύριος νίκη, όπως πολλάκις χρησιμοποιείται από διαφόρους ανθρώπους, αναλυτές και μη, πολιτικούς και στρατιωτικούς, έχει να κάνει με μία μάχη η οποία φθήρει στις δυνάμεις σου. Εκεί δεν υπήρξε φθορά δυνάμεων. Απλά ο Ερντογάν πέτυχε το στόχο του. Και το απέδειξε μάλιστα με έναν πολύ, αν θέλετε, ομό ρεαλιστικό τρόπο. Με ποδοσφαιρικό. Λέει, δεν με ενδιαφέρει αν θα κερδίσω με 1-3-0, θα κερδίσω. Το λέω αυτό γιατί μου ζήτησαν ορισμένοι φίλοι και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους παρακολουθούν την εκπομπή στην Ελλάδα, στο εξωτερικό, στη Γερμανία, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην υπόλοιπη, στη Γαλλία, στη Σκανδιναβία, στην Αγγλία, αλλά και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η εμβέλειά της.
και μέσω φυσικά του διαδικτύου και των διαφόρων provider οι οποίοι προβάλλετε την εκπομπή και σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως για αυτό που κάνετε, ήθελαν να γίνει κατανοητό τι μέλη γενέστε. Μα πάμε ακριβώς στο τι μέλη γενέστε. Σήμερα είχαμε μια απόφαση την οποία την αναμέναμε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε για δεύτερη φορά το τουρκικό αίτημα εκδόσεως των τριών εκ των οκτώ στρατιωτικών οι οποίοι είχαν διαφύγει στη χώρα μας μετά το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου του 2016. Αυτό λοιπόν θα επιφέρει σταδιακώς, και τονίζω, αυτό ως συμβάν δεν είναι αίτιο, αλλά εκλαμβάνεται ως αφορμή. Έτσι, άλλο είναι το αίτιο, έχουμε πει. Αυτό λοιπόν θα οδηγήσει το αμέσως επόμενο διάστημα τους Τούρκους να εκδηλώσουν με μεγαλύτερη σφοδρότητα την αντιπάθειά τους, την αντίδρασή τους, όχι φόβο. Οι Τούρκοι δεν φοβούνται. Οι Τούρκοι είναι ένας λαός οι οποίοι σέβονται την ισχύ. Εμείς λοιπόν, για να μας σεβαστούν, θα πρέπει να έχουμε κάθε σημείο, κάθε έκφαση της στρατιωτικής μας, αλλά και της διπλωματικής μας ισχύος, σε έξαρση και σε τέτοια δυνατότητα, ούτως ώστε να μπορεί να τους θυμίσει, παραδείγματος χάρη, τα τελευταία 20 χρόνια η πολεμική μας η αεροπορία αποτελούσε ένα πολύ μεγάλο φόβητρο γενικά για τις τουρκικές ένοπες δυνάμεις. Και μπορώ να σας πω ότι ακόμα και σήμερα με τα όσα προβλήματα συνεχίζει να αποτελεί έναν παράγοντα που ακόμα η ελληνική πλευρά δεν τον έχει αξιοποιήσει πλήρως, εξασκήσεως εργαλείο, δηλαδή εφαρμογής και εξασκήσεως εξωτερικής πολιτικής. Ό,τι δηλαδή δεν κάνουμε εμείς το πράττουν οι Τούρκοι. Ας μείνουμε σε αυτό το σημείο. Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι μας οι Τούρκοι δια σειράς δηλώσεων και δια γεγονότων και πραγμάτων μας προετοιμάζουν για κάτι το οποίο θα προβάλλουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Π.χ. υπήρξε μια πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση, στα όρια της γελοιότητος βέβαια, της πολιτικο-διπλωματικής φαντάζομαι γελοιότητα, όχι της ανθρώπινης, ο Φικρής Σίκ, ο Τούρκος Υπουργός Αμήνης, προειδοποίησε μάλιστα τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Αμήνης, τον κύριο Καμένο, ότι επειδή είχε πάει στο Χαλκαθονήσι, ότι δεν μας τρομάζουν, λέει, τα σοου αφενός και αφετέρου ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τελεσμένα γεγονότα. Δηλαδή, συγγνώμη, το να ψήσουμε αρνή είναι τελεσμένο γεγονός, ζηλέψατε καρντάσια. Ελάτε να πάρετε και ένα κοψίδι. Αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν είναι το αντικείμενο. Έτσι, και το λέω με σκοπτικό τρόπο. Το γεγονός είναι ότι από τη στιγμή που έχει πλέον διαπιστωθεί η σύμπλευση, η συμπαράταξη, η συνέργεια μεταξύ των εθνικιστών, των γκρίζων λύκων, του Μπακτσελή, με το ΑΚ Παρτί των απανταχού παρόντων προστατών της ορθότητας του Σουνητικού Κορανίου, της Σουνητικής μάλλον ορθότητας του Κορανίου, έχουν αρχίσει και οικειοποιούν μια σειρά από λεκτικές, απαράδεκτες, ανύπαρκτες και ανέξοδες, έτσι, διεκδικήσεις με αφορμή το θέμα της κάποιων νησίδων, όπως εκείνοι τις φαντάζονται, τις τα οποία τα συνδέουν και με τον εθνικό όρκο, τον Μισάκ Μιλή. Και βλέπουμε σιγά σιγά αυτή η ρητορική να αυξάνεται. Άρα όταν μιλάει ο Τούρκος Υπουργός Εθνικής Αμήνης, μας προειδοποιεί. Ωραία, αποδεκτεί η προειδοποίηση, θα τη μεταφέρουμε βέβαια ως ονούπο και σε άλλα φόρα, θα τη μεταφέρουμε και στην Ουάσιγκτον, θα τη μεταφέρουμε και στο Τελαβίβ. Για την υπόλοιπη Ευρώπη αφήστε τη, διότι είπαμε δεν υπάρχει μία Ευρώπη, υπάρχουν πάρα πολλές Ευρώπες και τελικώς δεν ξέρουμε και πόσο η Ευρώπη από αυτή που μπήκαμε τελικώς θα μείνει. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι ακόμα πιο σοβαρό, είναι οι ενημερώσεις ότι έχουν γίνει συλλήψεις Τούρκων αντιφρονούντων τόσο σε επίπεδο, τόσο εντός Τουρκίας, όσο και στην Ελλάδα. Στην δε τουρκική περιοχή, νομίζω στην 54η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, αν δεν κάνω λάθος, στην περιοχή της Ανατολικής Τράκης, εσχάτως συνελήφθησαν 9 Τούρκοι υπήκοοι οι οποίοι προσπαθούσαν να διαφύγουν στην Ελλάδα. Ενώ τις τελευταίες μέρες έχουν παραδοθεί, και ουσιαστικά η σύλληψη είναι τυπική διαδικασία, έτσι, όχι ουσιαστική, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν, και αυτοί Τούρκοι υπήκοοι, από τους ερντογανικούς διώκτες τους. Δηλαδή, για σκεφτείτε,
μέσα σε ένα διάστημα περίπου 15 ημερών, χοντρικά, μιας εβδομάδος, όχι 15 περίπου ημερών, έχουμε τουλάχιστον 10 με 12 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι επιχείρησαν να διαφύγουν από την Τουρκία και να έρθουν στην Ελλάδα και είναι όλοι Τούρκοι πολίτες, κάτοχοι τουρκικών διαβατηρίων. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας προβληματίσει. Και θα πρέπει να μας προβληματίσει με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Η Τουρκία προσπαθεί να περάσει την άποψη, προσπαθεί να εδραιώσει ένα κεκτημένο σε βάρος της χώρα μας, ότι εμείς υποθάλπτουμε όλους όσους εκείνη θεωρεί, δικαίως ή αδίκως, ότι μετήχαν στο πραξικόπημα για την ανατροπή του Ερντογάν. Κάποιοι από αυτούς, ήδη στη χώρα μας, όπως προείπα στην αρχή, θα πάρουν, θα έχουν τη δυνατότητα, θα έχουν την ελευθερία να μην εκδοθούν στην Τουρκία και μαζί με αυτούς θα προσθεθούν προφανώς κι άλλοι. Άρα λοιπόν η Τουρκία έχει ήδη στήσει ένα σκηνικό. Αυτές οι περιπτώσεις που σας ανέφερα είναι κάποιες στις οποίες μπορείτε να τις δείτε και στον ελληνικό τύπο. Ο ελληνικός τύπος και τα σχετικά site βρίθουν από τέτοιου είδους πληροφορίες. Οι περισσότερες δε εξ αυτών είναι ακριβείς. Όμως, σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ότι η Τουρκία προετοιμάζεται για μια κατάσταση κατά την οποία και μέσω της οποίας θα συνεχίσει να ασκεί το γεωστρατηγικό bullying εναντίον της χώρας μας. Και εκτός των άλλων αναμένουμε, λίγεν συντόμως, να δούμε πώς θα αρχίσει να αξιοποιεί το γνωστό εργαλείο, δηλαδή είτε τις προσφυγικές ροές, όπου σας το τονίζω, εάν σημειωθεί προσφυγική ροή και όχι λαθρομετανάστες από την πλευρά της Τουρκίας, αυτό πλέον είναι συγκεκριμένο σχέδιο. Είναι στο πλαίσιο του γεωστρατηγικού εκβιασμού. Και bullying μαζί και εκβιασμός απέναντι στη Δύση. Στο κάτω-κάτω η Δύση μπορεί να παραχωρεί όσο έδαφος η Δύση, η Ευρωπαϊκή Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες αυτές οι οποίες τελικώς ακόμα ψάχνουν να βρούνε πού είναι το κέντρο βάρους τους. Schwachpunkt στα γερμανικά, το κέντρο βάρους στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ώρα δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και νωρίτερα. Άρα λοιπόν, για εκείνους, εμείς είμαστε ένας χώρος, όχι χώρα, ο οποίος μπορεί να παραχωρηθεί. Αυτό ας το προσέξουν οι άνθρωποι που ασχολούνται μετά της εθνικής αμήνης και εξωτερικής πολιτικής. Και η παραχώρηση εκ μέρους του Βερολίνου ή κάποιας άλλης κρατικής οντότητας χώρου που δεν είναι στη δική τους κυριαρχία και δικαιοδοσία, σαφώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από καμία κυβέρνηση της Ελλάδος. Οι Τούρκοι, βλέπετε, όλο αυτό το διάστημα κάνουν σοβαρές προσπάθειες ενισχύσεως της στρατιωτικής τους δυνάμεως. Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια έγινε, όπως είχαμε πει, με την μαζική επαναφορά χειριστών της πολεμικής αεροπορίας, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα. Λίγαν συντόμως θα έχουμε καθελκύσεις νέων πολεμικών πλοίων, θα ολοκληρωθεί η πρώτη τετράδα του εθνικού πλοίου του Μίλτζεμ, της κλάσεως Μίλτζεμ. Επίσης, μάθαμε και κάτι πολύ ενδιαφέρον. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται να κατασκευάσουν, να ναυπηγήσουν στα δικά τους ναυπηγεία μια σειρά από υπερσύγχρονα υποβρύχια αερόβιας προώσεως, τα οποία κωδικοποιούνται ως Πυριρέις, ο γνωστός Πυριρέις, ο χαρτογράφος. Και μάλιστα, άκουσον, προσπαθούν να τα πωλήσουν στην Ινδονησία, η οποία είναι μια φύλλα προσκύμενα μουσουλμανική δύναμη, το μεγαλύτερο σε πληθυσμό μουσουλμανικό κράτος στην εμφύλιο Ινδονησία. Και με δημογραφικούς ρυθμούς καλπάζοντες. Αυτή λοιπόν η διαδικασία φέρνει σε ένα ερώτημα όσον αφορά εμάς. Εμείς, καλά, εδώ δεν είχαμε κάποιες εγκαταστάσεις που κατασκεύαζαν ναυπηγούς στα υποβρύχια. Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε πώς οι Τούρκοι αρπάζουν την ευκαιρία και εκεί που ήταν πριν από εμάς, μας υπερπηδούν και φτάνουν σε ένα σημείο να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους διπλωματικές επαφές για να πουλήσουν τη συγκεκριμένη κλάση στην Ινδονησία. Πριν ακόμα κατασκευαστεί αυτό το υποβρύχιο, αρχίζουν και θέλουν να το πουλήσουν στην Ινδονησία. Και μάλιστα συζητούν και με το Πακιστάν. Αυτό δείχνει ένα γεωπολιτικό θράσος. Αυτή είναι μια γεωστρατηγική θρασίτης, η οποία εκφράζεται από τους Τούρκους με πολύ μεγάλη τόλμη, διότι απαιτούν από εκείνους οι οποίοι μετέχουν της δικής τους αληθείας, της σκεφτικής, να είναι συμπορευτές, συνοδοιπόροι και ενισχυτές της συνολικής προσπαθίας την οποία κάνουν. Και μοιραία, δεν μπορώ να πω,
σε λίγες μέρες, νομίζω αύριο αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος υπόψη, ετοιμάζεται η απόσυρση της 348 μοίρας τακτικής αναγνωρίσεως με τα τελευταία RF4 στην 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα. Λυπούμε πάρα πολύ, θα το πω για πολλωστή φορά. Τα μάτια της χώρας μας, τα αυτιά της, τα νύχια της και τα δόντια της είναι η πολεμική αεροπορία. Η πολεμική αεροπορία είναι το παν στο σύγχρονο πεδίο της μάχης. Και είναι το παν διότι χάρη σε αυτή όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι μπορούν να κάνουν εναρμονία και αρίστο στην εργασία τους. Να εκτελέσουν τα σχέδιά τους. Καμία δύναμη, στρατιωτική ή ναυτική, δεν μπορεί να νικήσει ή τουλάχιστον να φέρει ένα ουδέτερο αποτέλεσμα αν ο ουρανός είναι εχθρικός. Εμείς αυτό το διάστημα, το ξαναλέω πάλι με πόνο ψυχής, βλέπω όσα γράφαμε πολλοί συνάδελφοι, όχι μόνο εγώ, τα τελευταία 10-15 χρόνια. Πώς θα είναι η πολεμική αεροπορία του μέλλοντος. Και πραγματικά φανταζόμασταν μια πολεμική αεροπορία η οποία θα ήταν η εγγύηση για την ασφάλειά μας. Και δεν μπορώ, μια και αναφέρθηκα στα ασφάλεια, να μην σχολιάσω μια δήλωση η οποία αποδίδεται στην Αλβανίδα Υπουργό Εθνικής Αμήνης, η οποία πριν από μερικές εβδομάδες δήλωσε και είπε ότι η χώρα της κινδυνεύει από την Ελλάδα. Τι να πω. Εκπλήσωμαι. Αλλά βλέπετε, το αναφέρω, η τουρκική διείσδυση στη γείτονα χώρα είναι τόσο μεγάλη, που έχω την εντύπωση ότι μπορεί και κάποιες δηλώσεις να είναι σκόπιμες εκ του πονηρού. Και μένω εκεί. Η πολεμική μας λοιπόν αεροπορία έχει μεγάλη ανάγκη από ενίσχυση. Χρειαζόμαστε καταδιωκτικά. Πολλά καταδιωκτικά. Χρειαζόμαστε μαχητικά. Η λέξη καταδιωκτικό παραπέμπει, θυμήθηκα, της εποχής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που θυμάμαι τότε τον έναν ανώτατο αξιωματικό της Λουτβάφε, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει βλέποντας ότι χρειάζονταν τότε, και είπε, χρειαζόμαστε χιλιάδες καταδιωκτικά, αλλιώς είμαστε χαμένοι. Σήμερα λοιπόν λέμε, αφήστε τους Γερμανούς τι έκαναν, δύο χαμένοι πόλεμοι, και όπως λένε, ο Γερμανός παρέμεινε Γερμανός. Εμείς όμως σήμερα πρέπει να αποστατεύσουμε την εθνική μας ασφάλεια. Και αυτό θα γίνει με αιχμή του δόρατο στην πολεμική αεροπορία. Χρειαζόμαστε μαχητικά. Χρειαζόμαστε μαχητικά και αναβαθμισμένα και καινούργια. Κοστίζουν. Όλοι το γνωρίζουμε. Αλλά εδώ θα φανεί ο πατριωτισμός μας. Εδώ θα φανεί αν πραγματικά θέλουμε αυτή τη χώρα να μπορούμε να την εξουσιάζουμε ουσιαστικώς και όχι στα χαρτιά, όχι στα χαρτιά, την αμέσως επόμενη δεκαετία. Είναι η τελευταία δεκαετία που έχουμε για να γυρίσουμε το παιχνίδι. Όχι να περιμένουμε για να πάμε στη μεθεπομένη, όχι, αυτή τη δεκαετία. Όταν το ρολόι θα γράψει 2027 και πολλοί σας λέω, πρέπει να έχουμε λύσει τα προβλήματα, τα όσα έχουν δημιουργηθεί, και να μπορούμε πλέον να κοιτάζουμε το μέλλον. Δυστυχώς ζούμε σε μια περιοχή η οποία, τι να κάνουμε, είναι ιστορική, όλοι τη διεκδικούν, θα τη διεκδικούν, και ακόμα και απέναντί μας, αν δεν βρίσκονταν οι Τούρκοι και βρίσκονταν οι Εσκιμώοι, πάρα τα ίδια προβλήματα θα είχαμε. Πάμε λίγο στην επόμενη εικόνα. Βέβαια, οι φίλοι μας οι Τούρκοι, οι οποίοι το τελευταίο διάστημα αφρίζουν, και το ρήμα αφρίζω έχει να κάνει με την θάλασσα, ο αφρός της θαλάσσης, και αυτό σχετίζεται με την μεγάλη, πραγματικά καταπληκτική έτσι, εξέλιξη την οποία έχουμε στα ενεργειακά, και όπως η συγκεκριμένη εκπομπή την έχει προβάλει κατ' επανάληψη. Διάβασα άρθρα σε διάφορα sites, και στο defensepavlapoint.gr και στο Liberal και επίσης και στο Ενέργεια, και βλέπα το εξής. Όλοι συνηγορούν και αρχίζουν πλέον και συμφωνούν στο ότι η χώρα μας λίγαν συντόμως θα σηκώσει τη σημαία ότι εμείς είμαστε ο πιο σημαντικός κόμβος στη μεταφορά φυσικού αερίου από την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όμως χθες, αν δεν κάνω λάθος, σε ένα πάλι δημοσίευμα του καθηγητή του Φωσκολού στο defensepavlapoint.gr, που έλεγε ότι στο κοίτασμα 11 Κύπρος, Κυπριακή ΑΟΣ, οικόπεδο, το οποίο
γειτονεύει, εφάπτεται με το αντίστοιχο οικόπεδο της Αιγυπτιακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης. Όπου εκεί βρίσκεται ένα τεράστιο κοίτασμα αερίου που λέγεται ΖΟΡ. Οι Αιγύπτιες το έχουν βαπτίσει. Το έχουν βαπτίσει. Υπάρχουν προοπτικές που λένε ότι στην Κυπριακή ΑΟΣ, στο οικόπεδο το συγκεκριμένο, αναμένεται να εντοπιστούν και να επιβεβαιωθούν κοιτάσματα, προσέξτε τον αριθμό, συνολικού όγκου 12 έως 18 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών. Μάλιστα. Και σε άλλη εκπομπή το έχω αναφέρει. Αυτό είναι το διακύβευμα. Αν κάποιος πρόκειται να σφύρει τα πράγματα μέχρι τέλους και να περάσει, όχι απλώς να πατήσει και τις κόκκινες γραμμές που οδηγούν στην πολεμική θερμή αναμέτρηση, δεν είναι επειδή δεν θα λάβουν βίζα οι Τούρκοι υπήκοοι, δεν είναι επειδή η Τουρκία δεν θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαφώς και δεν θα μπει. Μια σχέση αλακάρτ όπως έχει συνεχιστεί ψάχνουν να βρουν οι άνθρωποι και ούτε αυτοί θα τους κάνουν τη χάρη όπως εκείνη τη θέλουν, γιατί δυστυχώς έχω την εντύπωση ότι η ιστορία θα τους προλάβει. Αυτό λοιπόν είναι το μέγα διακύβευμα. Αυτό το έχουν κατανοήσει και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί. Ελπίζουμε να το κατανοήσουμε και εμείς ως Έλληνες στην Κύπρο και στην Ελλάδα, στο βαθμό και στην έκταση που πρέπει. Και μάλιστα να τονίσουμε ότι όλος αυτός ο όγκος τελικώς θα έχει ένα σταθερό σημείο που θα αγγίζει την ελληνική επικράτεια και θα είναι στην περιοχή της Θεσπρωτείας, απέναντι από την Κέρκυρα. Με ένα τέτοιο γιγαντιαίο project, το οποίο η αλήθεια είναι το πολεμούν πάρα πολύ, και συμφέροντα εντός αλλά και εκτός της Ελλάδος. Αλλά είπαμε, το Ισραήλ δεν θα γίνει γεωπολιτικός ντονμές προσήλυτος της τουρκικής μεγαλοειδιατικής νεοοθωμανικής στρατηγικής. Αυτά τα έχει αναφέρει Πολάκης, ο καθηγητής γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Οικονομικής Γεωγραφίας, ο Γιάννης Ομάζης. Πολάκης, και σε αρθογραφία και σε μελέτες και σε βιβλία, τα οποία σπεύσατε να τα προμηθευτείτε, αν μη τι άλλο. Γιάννης Μάζης, εγγύηση, αν μη τι άλλο, σε έναν χώρο στον οποίο λιμένεται από πάρα πολλούς ανθρώπους, και χρησιμοποιώ τον όρο με εισαγωγικά πάντοτε, όχι κακόπιστα, που μας πασαρίσει όλους να εμπλεκόμαστε σε διάφορα θέματα και να λέμε την άποψή μας. Η αλήθεια είναι γεωπολιτική. Και η γεωπολιτική αλήθεια είναι η μόνη η οποία στηρίζεται στην γεωγραφία και στην ιστορία. Αυτά τα δεδομένα είναι τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε το γιατί και το πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Αυτό λοιπόν τρέμει η Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν φωνάζει συνεχώς και προκαλεί κρίσεις, λεκτικές δηλώσεων στην δυτική πλευρά των συνόρων της, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Γιατί γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι η ίστατη μάχη θα δοθεί με όλους τους τύπους και ό,τι θεωρείται ως μάχη σε αυτόν ακριβώς τον χώρο ο οποίος ορίζει το μέγιστο όριο επεκτάσεως της ελληνικής ΑΟΣ και της συναντήσεώς της με την αντίστοιχη Αιγυπτιακή και φυσικά την Κυπριακή. Και αυτό ακριβώς απαγορεύει στην Τουρκία την έξοδό της, την χρήση της υφαλοκρηπίδος σε αυτά τα τεράστια και γιγαντιαία ενεργειακά κοιτάσματα. Αν πράγματι μιλάμε για 18 τρισεκατομμύρια, και 12 είναι, κυβικά πόδια, τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, αντιλαμβάνεστε άπαντες, όσοι με ακούτε, το ότι η Ελλάς και η Κύπρος, συν τις άλλες παραγωγικές χώρες, θα κερδίσουν πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μόνο από τα τέλη διελεύσεως. Και δεν σας είπα το πιο σημαντικό. Επειδή οι έρευνες έχουν προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, δείχνουν ότι και νοτίως της Κρήτης, το τονίζω, και νοτίως της Κρήτης, υπάρχουν αντίστοιχα τεράστιες ποσότητες όγκου σε τρισεκατομμύρια προφανώς κυβικά πόδια, τα οποία αν προσθεθούν, μπορούμε από τώρα να προσλάβουμε δηλαδή 10 εκατομμύρια δημοσίους υπαλλήλους. Αν δεν είναι το ζητούμενο αυτό, και από αυτήν εδώ την εκπομπή, θα πρέπει να πω το εξής. Σε όσους με ακούν και είναι είτε σε κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, ποιος θα έχει την ευθύνη για την φύλαξη των κοιτασμάτων? Οι ένοπλες δυνάμεις
και τα σώματα ασφαλείας. Ποιοι δικαιούνται μέρισμα επ' αυτών? Οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Άρα, ξεκινήστε από τώρα και αποδώστε το μέρισμα που δικαιούνται και ουσιαστικώς με αυτό να κλείσει αυτή η χαίουσα πληγή, η οποία υπάρχει ακόμα και σήμερα, ακόμα την υφίσταται τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, αυτού που οι περισσότεροι τους αποκαλούν ενστόλους. Ποτέ δεν θα ακούσετε τη λέξη ενστολή από μένα. Αξιωματική και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Αξιωματικός είναι τίτλος τιμής. Είναι ηθικός τίτλος. Και ιστορικός. Αυτοί θα πρέπει εκείνοι να λάβουν αυτό το οποίο πραγματικώς είτε είναι ενεργεία, ακόμα και αυτοί που είναι σε σύνταξη, από αυτό το κομμάτι. Και παράλληλα, επειδή είναι πολύ μεγάλο το ποσό το οποίο θα εισπραχθεί, για μεγάλη διάρκεια, είναι σαφές ότι θα πρέπει από τώρα να καθοριστεί πόσο της εκατό θα οδεύει προς την άμυνα. Λένε κάποιοι, θα μας τα υπερασπίσουν οι Ισραηλινοί, οι Αμερικανοί. Ναι, και εγώ το λέω αυτό με την προϋπόθεση ότι ο πρώτος βαθμός άμυνας, η πρώτη ασπίση θα είναι ελληνική. Είναι αδιανόητο να δώσουμε την φύλαξη των κοιτασμάτων αυτών στις άλλες δυνάμεις, οι οποίοι υπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Και εμείς που είμαστε εκείνοι οι καθήλυνα αρμόδιοι, ιστορικός και γεωγραφικός, αδέρφια, να πούμε όχι, θα παραδώσουμε σε κάποιους άλλους. Μα έτσι θα αυξηθεί και η δική τους συμμετοχή και θα μειωθεί, αλλά αντίστοιχα, η δική μας, το δικό μας κέρδος. Ας γίνει ευκαιρία για την αύξηση της εθνικής ισχύως. Και εθνική ισχύς μεταξύ άλλων, μεταξύ του δημογραφικού, μεταξύ της οικονομικής ισχύως, είναι και η στρατιωτική. Κυρίως η στρατιωτική. Αυτό πρέπει να κάνουμε, γιατί πάνω σε αυτό το κομμάτι που το έχω χαρακτηρίσει ο τομέας των συγχρόνων μακρών τείχων, τι υπερασπίζουν τα μακρά τείχη, αυτό ακριβώς το διακύβευμα του πολέμου. Γιατί εκεί ακριβώς θα γίνει η μεγάλη αναμέτρηση. Αναμέτρηση όλων. Δύο πλευρές. Εκείνων που θέλουν να προχωρήσει η ανεξαρτησία ενεργειακή της Ευρώπης και φυσικά να αναβαθμιστεί η Ελλάς και η Κύπρος, και σε εκείνους οι οποίοι έχουν έδρα κυρίως στην Άγκυρα, έτσι, δεύτερο βόντο στη Μόσχα και τρίτο βόντο στο Βερολίνο, που θα ήθελαν πάρα πολύ να μην συμβεί τίποτε από αυτά και να συνεχίσουμε στις παλιές κλασικές τακτικές εφοδιασμού και όλα καλά και όλα ωραία. Οφείλω όμως να σας πω ότι δεν θα τους βγει το σενάριο. Και ήδη η ιστορία τραβά μπροστά. Απλά ενθυμούμαστε μέρισμα ασφαλείας στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Μάλιστα. Τον βλέπετε? Ο παππούς, συγγνώμη, είναι ανάποδα και ζωντανή εκπομπή, έτσι. Ο παππούς και ο εγγονός. Είναι ο, είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή, ο είναι ο γιος του Αλμπαϊράκ, του Υπουργού Ενεργείας. Η φωτογραφία, λέει, τραβήχτηκε τη νύχτα του πραξικοπήματος. Για να δούμε, από εδώ πάμε καλύτερα. Το παιδί, ξέρετε, τη διαβάζει με την νουθεσία, έτσι, και την προσοχή του παππού του. Κοράνι. Μάλιστα. Το αναφέρω γιατί μου το ζητήσατε. Πού είναι αυτή η φωτογραφία? Εγώ ευχαριστώ τον Χρήστο Μινάλια, τον διαπρεπή τουρκολόγο, αναλυτή, αμυντικό και όχι μόνον. Τον ευχαριστώ, Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις πληροφορίες που μας δίνεις και κυρίως για το υλικό που μας δείχνεις και πώς να το αναρτήσουμε, να το προσλάβουμε. Ξέρετε, πριν από μερικές μέρες στην Τουρκία γιορτάστηκε η ημέρα της νεολαίας. Ναι, νομίζω έχουμε και εμείς μια τέτοια μέρα, έτσι. Δεν έχουμε? Δεν πειράζει. Αυτά είναι πρότυπα ολοκληρωτικά. Ναι. Αυτά λοιπόν τα πρότυπα είναι που δημιουργούν απέναντι τους Τούρκους της νέας Τουρκίας του 21ου αιώνα. Σίγουρα κάποιοι και σε κάποιους από εσάς αυτά που λέω δεν αρέσουν. Δεν πειράζει. Εγώ δεν μιλώ για να γίνω αρεστός. Ομιλώ διότι να σας μεταφέρω μέσα από την εμπειρία της ιστορίας το μήνυμα. Ξέρετε, αυτά τα παιδιά τα οποία μεγαλώνουν, τα εκπαιδεύει το ΑΚΠΑΡΤΗ η πολιτική ηγεσία της χώρας. Μιλάμε για ηγεσία η οποία διαπλάθει την νεολαία. Είναι η ηγεσία η οποία ετοιμάζει το νέο τουρκικό μέλλον.
Τολμάτε να δείτε τα βίντεο με τα παιδιά τα οποία πήγαν στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, κουστομαρισμένα, φτιαγμένα, κανονικά ντυμένα και με φρόνημα. Μήπως έχουμε χάσει πολύ το φρόνημά μας. Φρόνημα και φρόνησης. Έτσι. Και όταν ο Ερντογάν μιλάει και προτρέπει διάβασμα, το διαβάζω, σκέψη, εξάσκηση, ολοκλήρωση. Διάβασμα, σκέψη, εξάσκηση, ολοκλήρωση. Είναι η προτροπή του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας, εισαγωγικά, προς την νεολαία της. Αυτό λοιπόν είναι το αντίπαλον δέος. Και όχι απλοί αφορισμοί, οι Τούρκοι, οι Μογγόλοι, οι Σούπα και Μούπες, δουλεύουν με σύστημα, έχουν σχέδιο. Και αν νομίζετε ότι θα κατέβουν την ιστάτη στιγμή εξωγήινοι να μας σώσουν, αυτό δεν θα συμβεί ούτε και σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι όχι να τους αντιγράψουμε. Όχι. Αυτοί αντέγραψαν εμάς. Αυτοί διαβάσαν κείμενά μας. Αυτοί τα μετέφρασαν. Και τον Θουκυδίδη και τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα και όλους τους κλασικούς, όλους τους Έλληνες κλασικούς και πήραν αυτοί που ήθελαν. Τα σύμιξαν με τις δικές τους ισλαμικές αρχές και ουσιαστικά έφτιαξαν ένα αμάγαλμα. Αυτό προσπαθούν τώρα να το δώσουν στην νεολαία τους. Και τι κάνει, διαβάζει Κοράνιο. Γιατί, για να δείξει ότι η ευσέβεια είναι το πρώτο και πάντον μέτρο για τους πολίτες της τουρκικής δημοκρατίας. Άντε να μιλήσει σήμερα στη σημερινή ελληνική νεολαία για ευσέβεια. Λυπούμε. Αλλά όταν θα χρειαστεί να το κάνουμε, να το πράξουμε, ίσως να μην έχουμε χρόνο. Και δεν σας το λέω αυτό γιατί το εύχομαι, αλλά γιατί το απεύχομαι. Πάμε λίγο και στο επόμενο κομμάτι. Στην επόμενη εικόνα. Κύριε Κοινοθέτα, κύριε Σκηνοθέτα. Ερντογάν, ο μεγάλος. Επέτειλε. Πολλές επέτειλε. 21η Απριλίου. Όχι, μην πάει το μυαλό σας στα 50 χρόνια από την εκδήλωση του πραξικοπήματος. Το μόνο που θα πω είναι ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, αντί να κοιτάμε μόνο το τι δημιουργήθηκε μετά τη Χούντα, να ψάξουμε να βρούμε και τι δημιούργησε τη Χούντα και τι την έφερε. Έτσι για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, τόσο στο ιστορικό του μέλλοντος, να αποδώσει τα του Κέσαρο στο Κέσαρι. Βέβαια, 21η Απριλίου είναι η μέρα, ιδιαιτέρως προχθές, όπου συμπληρώθηκαν 2.770 χρόνια από την ίδρυση της Ρώμης. 21η Απριλίου του 753 ο Ρωμίλος θεμελιώνει την αιώνια πόλη. Και μάλιστα στην Ιταλία δίπλα αλλά και αλλού έγιναν και πολλές γιορτές. Θυμάμαι στο Δημαρχείο της Ρώμης έβαλαν διάφορους συλλόγους ιστορικής αναπαραστάσεως. Ναι, έχουμε και εμείς τέτοιους, αλλά τους έχουμε ξεχασμένους, μην πω τίποτε άλλο. Απευθύνομαι λοιπόν από τώρα στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, που μας ακούνε, είμαι σίγουρος αυτή τη στιγμή, τόσοι σύλλογοι αναπαραστάσεως έχουμε. Και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και της κλασικής περίοδου, και δεν είναι μόνο οι Κορύβαντες, δεν είναι μόνο και οι Σπαρτιατικές Μόρες, είναι και πολλά, και πολλά άλλα γήματα. Μπορούν όλα αυτά να συστρατευθούν και να χρησιμοποιηθούν. Αν μη τι άλλο, είναι η εθνική μας περιουσία. Κατά οι άνθρωποι αυτοί το κάνουν από πατριωτικό ενδιαφέρον. Ας τους αξιοποιήσουμε. Είναι πάρα πολύ εύκολο και ανέξοδο. Τι έκαναν λοιπόν, έβαλαν Ρωμαίους λεγεωναρίους από τους συλλόγους ιστορικών αναπαραστάσεων και δημιούργησαν μια εικόνα των λεγεώνων διαφόρων εποχών και διαφόρων μονάδων του Ρωμαϊκού στρατεύματος για να τιμηθεί η ίδρυση της αιωνίου πόλεως. Και Ρώμη σημαίνει ισχύς. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8, ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 8 με 10, Ρώμη, από τη Δημοκρατία στην Αυτοκρατορία. Έθους Άλς, κάθε Δευτέρα, 6-8, Θουκυδίδης, ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, γεωπολιτική ανάλυση, μέσα από τα κείμενα. Και 8-10, οι γνωστές γεωπολιτικές αναλύσεις. Μην τις χάσετε. Έχετε ένα περιθώριο τώρα να γραφτείτε, να έρθετε να παρακολουθήσετε και σας πληροφορώ ότι δεν τελειώνει η περίοδος. Τώρα ξεκινούν τα ωραία. Τώρα αρχίζουν οι ενημερώσεις. Τι είναι πίσω μου? Μα φυσικά είναι λόγω της ημέρας, σαν σήμερα ξεκίνησε η μεγάλη εκστρατεία στην Καλλίπολη. Μπράβο. Καλλίπολης.
όπου οι σύμμαχοι 24 Απριλίου, 25 Απριλίου, συγγνώμη, 1915, πραγματοποίησαν απόβαση στην Χερσόνησο της Καλλιπόλεως. Μια επιχείρηση που κράτησε μέχρι τον Ιανουάριο του 2016 και ουσιαστικά απέβη καταστροφική. Αλλά ξέρετε γιατί σας το ανέφερα αυτό. Έτσι λέω, για να τσιγκλίσουμε τον Ερντογάν. Αυτό ακριβώς φοβάται η Τουρκία. Εδώ ακριβώς πρέπει να πατήσουμε. Εδώ ακριβώς θα πρέπει να υπενθυμίσουμε. Ποιοι ήταν εκείνοι οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην Καλλίπολη πολύ πριν σε Οθωμανικό έδαφος, πολύ πριν αποβιβαστεί η ελληνική δύναμη στη Σμύρνη? Οι σύμμαχοι. Οι Άγγλοι. Οι Νεοζηλανδοί. British Empire, Βρετανική Αυτοκρατορία. Οι Αυστραλοί. Αλλά και οι Ινδοί και από άλλα μέρη της αυτοκρατορίας. Και ο στόχος τους ποιος ήταν? Να θέσουν εκτός την Οθωμανική Αυτοκρατορία με μια κίνηση ΜΑΤ, ελέγχοντας τα Δαρδανέλια. Πόσο αξίζει η Τουρκία? Η Τουρκία αξίζει όχι όσο το Κουρδιστάν, η Τουρκία αξίζει όσο ελέγχει τα στενά των Δαρδανελίων, τη θάλασσα του Μαρμαρά και τα στενά του Βοσπόρου. Αυτή είναι η αξία της Τουρκίας. Τίποτε άλλο. Η γεωγραφία έχει καθορίσει την αξία της. Και εκεί ακριβώς θα έπρεπε η Ελλάς, αν είχε μπει εγκαίρως στον πόλεμο και αν είχε ακουστεί τότε η άποψη του Ελευθερίου Βενιζέλου, να είσαστε σίγουροι ότι πιθανόν να μην χρειαζόταν να γίνει εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Θα είχαμε κλείσει την υπόθεση, καταλαμβάνοντας και την Ανατολική Θράκη μαζί με τους συμμάχους. Αλλά βλέπετε τότε, οφείλω να σας ενημερώσω, ότι η Ρωσική Αυτοκρατορία, ο Τσάρος, είχε θέσει με ως κάζους μπέλι την προοπτική άλλη δύναμη πλην της Μόσχας, πλην της Αγίας Πετρουπόλεως, συγγνώμη, να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη. Αυτό το αρνήθηκε ακόμα και στους ομοφύλους Βουλγάρους μερικά χρόνια πριν. Αυτή λοιπόν είναι πολύ πολύ μεγάλη επέτειος, βάσει της οποίας πρέπει να χτίσουμε, και σήμερα την τιμήσαμε, αυτό το νέο στόχο τον γεωστρατηγικό μας. Και μιλάω καθαρά, απλά. Η Ανατολική Θράκη, η Χερσόνησο της Καλλιπόλεως, όλα αυτά τα ιστορικά μέρη από την εποχή του Πελοποννησιακού Πολέμου. Ναι, και πρέπει να πω σήμερα και δεν προλαβαίνω να πούμε περισσότερα. Σήμερα συμπληρώνονται 2.721 χρόνια, συγγνώμη, 421 χρόνια από το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου, που σε εκείνη την περιοχή έλαβε πέρας. Φίλοι και φίλες, η χώρα μας είναι ισχυρή. Δεν είναι πάρα πολύ ισχυρή. Επίσης η χώρα μας έχει ένα κακό. Έχουμε πάρα πολλά εγώ. Σπανίως γίνονται εμείς. Άντε σε καμιά παρέα που θα πούμε τραγούδια που μας αρέσουν. Άντε στους γάμους και στα βαφτίσια, στις χαρές μας που λέμε. Αυτό που πρέπει όμως να καταλάβουμε είναι ότι ο ιστορικός χρόνος έρχεται μέσα από τη νύχτα της ιστορίας, γιατί είναι άδειλος, γιατί είναι το μέλλον και μας αφυπνίζει. Έρχεται σαν ένας άνεμος, ο οποίος μπαίνει μέσα από τα παράθυρά μας και μας φυσά και μας προειδεάζει. Σηκωθείτε, εγερθείτε Έλληνες, εγερθείτε Ελληνίδες, εγερθείτε Ελενόπουλα. Φτάνει η στιγμή που αυτή η χώρα θα κληθεί να επιτελέσει το ιστορικό της καθήκον. Και το ιστορικό της καθήκον έχει συγκεκριμένο γεωγραφικό προσδιορισμό. Την Ανατολική Θράκη, το Βόσπορο, τη θάλασσα του Μαρμαρά και τα Δαρδανέλια. Για να γίνει όμως αυτό, κλείνουμε πάντα με τον υπέροχο Θουκυδίδη, πρέπει να μάθουμε να είμαστε παραδύναμοι τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της δεινής ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ και σας περιμένω στην αίθουσα Άλσου.